Δεύτερη κατηγορία gradients στην οποία μελετάμε είναι τα radial gradients, τη οποία η φιλοσοφία είναι ότι ξεκινάμε από το κέντρο του κουτιού και πηγαίνουμε προ τα έξω. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να σκέφτεσαι ότι υπάρχει ένα κέντρο στο κουτί και αμέσω μετά αρχίζουμε και πηγαίνουμε προ τα έξω και φτιάχνονται διαδοχικέ, σκέψου πάρα πολλέ τέτοιε διαδοχικέ ελλείψει. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα πω καταλαβαίνει, Υπάρχει ένα θέμα με αυτό το οποίο κάνω, αλλά νομίζω το νόημα το καταλαβαίνει. Οπότε εδώ στο πρώτο παράδειγμα που λέει ξεκινά από το κόκκινο και φτάσει μέχρι το κιανό, ξεκινάει από το κόκκινο στο κέντρο, φτιάχνει μία έλλειψη και αυτό είναι σημαντικό, η έλλειψη η οποία φτιάχνει περνάει από τα άκρα του κουτιού, κατάλαβες, περνάει έτσι, εδώ τώρα πάνω στην έλλειψη υποτίθεται ότι το κιανό χρώμα είναι συμπαγέ, δηλαδή εκεί πέρα είναι το όριο και αμέσως μετά χρησιμοποιείται όλο το υπόλοιπο εύρος το οποίο έχουμε για να φτιαχτούν οι διαβαθμίσεις. Εντάξει. Ε, τώρα, επίσης να αναφέρουμε ότι εδώ το συντακτικό είναι κάπως γιούχου, είναι κάπως κούκου ας πούμε ε, και γι' αυτό το λόγο θα το δούμε μέσω παραδείγματων. Τσούκου τσούκου θα φτιάξουμε αρκετά παραδείγματα τα οποία θα μελετούν το συντακτικό και θα προσθέτουν νέα μπλιμπλίκια. Αλλά εδώ υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο συντακτικό. Τώρα, αυτά τα δύο κουτάκια τα οποία βλέπεις που έχω φτιάξει είναι πρακτικά το ίδιο κουτί, αλλά είναι σε διαφορετικό width. Εντάξει, άλλο πλάτος έχει το ένα width, άλλο πλάτος έχει το άλλο width. Έτσι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Επίση, τώρα μα δίνει τη δυνατότητα αντί να χρησιμοποιείται by default έλλειψη για να κάνει του κλιμακωμένου χρωματισμού, να πάμε και να χρησιμοποιούμε κύκλο. Εντάξει, ο κύκλο αυτό πάλι θα έχει ακτίνα που θα ξεκινάει από το κέντρο και θα φτάνει ω τη γωνία του κουτιού με τη μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή, εδώ στο παράδειγμα το οποίο βλέπει που του λέω, φτιάξε ένα radial gradient και να είναι κύκλο να ξεκινάει από το κόκκινο και να φτάνει μέχρι το ωκεανό, έχει φτιάξει ένα κύκλο το οποίο το κέντρο είναι στο κέντρο του κουτιού και αμέσως μετά έχει πάει και έχει δει ότι η, γωνία του κουτιού με τη μεγαλύτερη απόσταση είναι αυτή εδώ, έτσι. Δηλαδή έχουμε μία απόσταση αυτή την κάθετη και αυτή εδώ την οριζόντια. Έτσι όπως είναι στημένο το κουτί λοιπόν εδώ, η μεγαλύτερη απόσταση είναι η οριζόντια. Και πάει και φτιάχνει λοιπόν έναν κύκλο, ο οποίος κύκλος θα ήταν στην πραγματικότητα αυτός εδώ. Δηλαδή είναι εκτός των ορίων του κουτιού. Θα φτάνει μέχρι εδώ. Και αμέσω μετά πηγαίνει και κάνει τον κλιμακωτό χρωματισμό. Ο κλιμακωτό ο χρωματισμό λοιπόν, το συμπαγέ του χρώμα θα ήταν κατά μήκο αυτού του κύκλου. Προφανώ, όπω καταλαβαίνει, το κουτί το κόβει και έτσι δεν βλέπουμε ακριβώ τον κύκλο κύκλο αλλά σε ένα άλλο κουτάκι το οποίο είναι πιο τετραγωνιζέ θα το βρεις σε αυτό το παράδειγμα ότι έχει ίσο, width και height έτσι τώρα εδώ αυτός εδώ ο κύκλος θα πηγαίνει εδώ εντάξει εκεί δηλαδή που ζωγραφίζει τον κύκλο που είναι όταν περνάει από τα άκρα του κουτιού είναι εκεί που το χρώμα το δεύτερο θα είναι ε, Συμπαγέ. Τώρα, παραλλαγή στο συντακτικό. Εντάξει, η πρώτη παραλλαγή στο συντακτικό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να βάλουμε πάλι color stops. Έτσι, δηλαδή εδώ πέρα του λέμε πήγαινε και βάλε red, blue και green εδώ πάλι οι αποστάσει θα είναι ισομήκη. Δηλαδή, όπω είπαμε, το τελευταίο χρώμα θα είναι συμπαγέ στην έλλειψη, η οποία. Καλά, μιλάμε. Ο σχεδιασμό είναι να μην πω ότι είναι GTP τελείω, αλλά τη συμπάθειά σου, σε παρακαλώ. Εδώ είναι η έλλειψη, η οποία πηγαίνει λοιπόν γύρω-γύρω. Και αμέσω μετά εδώ χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη. Και έτσι λοιπόν στο πρώτο μέρο, α πούμε, φτάνει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, μάλλον. Εδώ είναι το μπλε συμπαγέ. Και εδώ πέρα επίση είναι το πράσινο συμπαγέ. Έτσι δουλεύει λοιπόν με όταν πηγαίνουμε και βάζουμε πολλά color stops. Επίσης, συντακτικά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο είδαμε στα color stops, δηλαδή να πας και να καθορίσεις ποσοστά, θα το δούμε στα επόμενα παραδείγματα, πρώτα να ρίξουμε μια ματιά ότι τώρα μπορούμε να τσιμπήσουμε γιατί είδε ή φτιάχνουμε ένα, ένα, κύκλο ή φτιάχνουμε μια έλλειψη και είδαμε πώς διαβαθμίζεται το χρώμα. Μπορείς όμως να πας και να μετατοπίσεις το κέντρο αυτού του κύκλου ή αυτής της έλλειψης. Αυτό θα είναι το πρώτο όρισμα πριν δηλαδή πα και βάλεις τα color stops. Οπότε εδώ σε αυτό το παράδειγμα του λέμε at 90% 10%. Πρώτα οριζόντια και μετά κάθετα, δηλαδή πηγαίνουμε εδώ οριζόντια και φτάνουμε στο 90% του κουτιού, χραπ, εδώ είναι το 90% και αμέσως μετά κάθετα στο 10% του κουτιού πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε και φτιάχνουμε την έλλειψη να έχει το κέντρο αυτό εδώ. Πρόσεξε, είναι σαν να έχει φτιαχτεί η έλλειψη που λέγαμε πριν και να την έχουμε πάρει αμέσω μετά την έλλειψη και να την έχουμε μετατοπίσει και να την έχουμε βάλει ακριβώ στο σημείο το οποίο καθορίσαμε με το at. Επίση αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με το circle. Οπότε σε αυτό εδώ το παράδειγμα βλέπει ότι λέει θα μου φτιάξει ένα radial gradient το οποίο θα είναι κυκλικό και αμέσως μετά θα ξεκινάει από γέλιο και θα φτάνει μέχρι το green και έτσι λοιπόν εδώ αυτό το οποίο φτιάχνεται είναι ένας κύκλος όπου τώρα αυτό θα ξεφεύγει λίγο γιατί το συμπαγές πράσινο χρώμα νομίζω φτιάχνεται κάπου εδώ, κάπου εδώ πρέπει να είναι ο κύκλος φτιαγμένος. Λοιπόν, τώρα το βλέπουμε σε συνδυασμό πάλι με ποσοστά τα οποία πηγαίνουμε και βάζουμε στα color stops και με τον τρόπο αυτό πηγαίνουμε και του λέμε μέχρι ακριβώς ποιο σημείο θα είναι συμπαγές στο χρώμα. Δηλαδή, εδώ, στο πρώτο χρώμα του λέμε ότι άκου να δεις, από το 0% μέχρι το 15% θα είναι τις συμπαγές στο κόκκινο χρώμα, Οπότε αυτό θα φτάνει περίπου ας πούμε μέχρι εδώ. Αμέσως μετά θέλουμε η διαβάθμιση να γίνει από το 15% μέχρι το 30%. Από το 15% μέχρι το 30% λοιπόν θα είναι συμπαγέ το κίτρινο, θα γίνονται συγγνώμη διαβαθμίσεις από το κόκκινο στο κίτρινο. Μετά από το 30% μέχρι το 50% θα είναι συμπαγέ το κίτρινο. Και αμέσω μετά να ξεκινήσει η διαβάθμιση από το 50% μέχρι το 70% όπου εκεί πέρα θα γίνει διαβάθμιση από το κίτρινο στο μαύρο. Και αμέσω μετά από το μαύρο μέχρι το 100%, από το 70% μέχρι το 100% θα έχουμε πλέον το μαύρο. Και έτσι λοιπόν τώρα εδώ πέρα πάλι τονίζω πάντα τη γραφιστική επάρκεια γιατί εδώ πλέον το ζήτημα είναι καλλιτεχνικό. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή εδώ πέρα χρειάζεται καλλιτεχνικό μάτι και φαντασία και τα λοιπά και να φτιάξει κάποιο ό,τι του ήρθε εδώ πέρα. Νομίζω αυτό το αποτέλεσμα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ πάλι βλέπει την παραλλαγή στο συντακτικό ότι έχουμε έναν κύκλο και έπειτα γίνονται εδώ διάφορα, και αμέσω μετά βλέπουμε και στο τελευταίο παράδειγμα ότι μπορούμε να καθορίζουμε και μόνο ένα μήκο το χρώμα, και καθορίζει μόνο το σημείο στο οποίο το χρώμα είναι συμπαγέ. Δηλαδή, εδώ πέρα του λέμε ότι το γέλο θέλω να είναι στο 30%, οπότε στο 30% πράγματι σε μια γραμμή είναι συμπαγέ το γέλο, και αμέσω μετά. Από το 30 μέχρι το 70% γίνεται η διαβάθμιση προς το μαύρο και από το 15% στο 30% γίνεται η διαβάθμιση του κόκκινου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ακτινοτούς κλιμακωτούς σχηματισμού, τις βασικές τους ιδιότητες, έχει κι άλλα εννοείται.